πέτρα. Στο μέσο νέδες θα κάνω τα παιδιά μου μαλλιωμένες. Όταν γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάλος. Έλληνας, συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. Να του ξέρω που μη καλέγω που πρώτα σκιάχνω πίσω. Με ζωμένες θα κάνω τα παιδιά μου να κολλώνω. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. Με ζωμένο αυτό. Συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο. Παρά την κοινωνία για σπέριτια και ψήλωση το δούλα λεμονιά. Στα σάλωνα με σφάζουν αιώνα. Ρε δεν πάει το μοντάκι στην κομμανιά. Δεν μπορεί να γίνει έδινε όλο συσκευή. Στα τραγούδια που μαράθηκα
σταμάτησα. Ακρίστα τραγούδια που μαράστηκα. Ακρίστα λόγια που σταμάτησα. Είχαμε μπει στο περιθώριο. Ακόμα δεν έκλεισε τη σχολική πόρτα και νιώθω ότι όλα άρχισαν να μου λείπουν. Πάντα μου έλεγαν οι γονείς μου ότι όταν θα μεγαλώσεις και τελειώσεις το σχολείο, τότε θα καταλάβεις πόσο ωραία είναι τα μαθητικά χρόνια. Και είναι η αλήθεια, η πρώτη και μεγάλη αλήθεια που εισπράττω. Μπορεί να λυπάμαι για όλα αυτά που αφήνω πίσω, μπορεί να φοβάμαι για αυτά που θα συναντήσω έξω από τη σιγουριά του σχολείου. Για ένα όμως είμαι σίγουρος. Ότι για το καινούργιο ταξίδι στις αποσκευές μου έχω όλα τα κατάλληλα εφόδια που μου έδωσαν τόσα χρόνια οι δάσκαλοι μου και οι καθηγητές μου. Το 7ο Λύκειο αποτέλεσε για μας κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο, καθώς με τη βοήθεια των καθηγητών μας και τη δική μας προσπάθεια βάζαμε στόχους και τους πετυχαίναμε. Εδώ αυξήσαμε τις γνώσεις μας, νιώσαμε ελεύθεροι να εκφραστούμε, αναπτύξαμε τα συναισθήματα και τον αυτορμητισμό μας. Κάναμε προσπάθειες και μάθαμε από αυτές. Βρήκαμε απαντήσεις στις απορίες μας, διαφωνήσαμε, λογομαχήσαμε και φιλιώσαμε, αλλά το κυριότερο καταλάβαμε τις αξίες που μας έκαναν να γίνουμε σταδιακά καλύτεροι άνθρωποι με ήθος και αξιοπρέπεια. Οι καθηγητές μας, ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, μας αγάπησαν, μας καθοδήγησαν, μας δίδαξαν και συμπαραστάθηκαν σε όλους μας ως σύνολο, αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά. Μας στήριζαν στα προβλήματα που είχαμε ως εφηβοί και μας έδειξαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο ο καθένας. Πώς να εκμεταλλευτούμε τη γνώση που μας παρέχεται και πώς να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Μας ενθάρρυναν συνέχεια ώστε να κυνηγάμε και να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας. Αγαπητοί μου καθηγητές, η υπόσχεσή μου και η υπόσχεση των συμμαχητών μου είναι ότι θα ανταποκριθούμε στην προσδοκία σας για επιτυχημένο μέλλον. Θα ήθελα ακόμη εκ μέρους όλων των συμμαχητών μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μας που όλα αυτά τα χρόνια μας στήριξαν σε κάθε επιλογή μας και σε κάθε προσπάθεια και αγώνα ήταν δίπλα μας. Τους υποσχόμαστε ότι τώρα που έχουμε ενηλικιωθεί θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και θα ορίσουμε το μέλλον μας. Να είναι σίγουρο ότι θα υλοποιηθούν οι προσδοκίες τους και θα νιώσουν υπερήφανοι για μας. Και για μας, αγαπημένοι μου συμμαθητές και συμμαθήτριες, τώρα που ο καθένας μας θα ανοίξει τα φτερά του και θα πετάξει για αλλού, εύχομαι η μελλοντική μας πορεία να είναι τόσο όμορφη όπως και τα χρόνια μας στο σχολείο. Ελπίζω επίσης πως οι φιλίες που δημιουργήθηκαν μεταξύ μας να διατηρηθούν και στη μετέπειτα ζωή μας να είμαστε ένας κοντά στον άλλο. Ας ατενίζουμε όλη με αισιοδοξία το μέλλον, παρά τις δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι σήμερα, έχοντας για όπλα μας...